Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη του φυσικού πάρκου Σιτίας, το οποίο πλέον αλλάζει όνομα και θα αποκαλείται πλέον Γεωπάρκο Σιτίας. Οπότε εντάχθηκε το Γεωπάρκο Σιτίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και προσεχώς στο Παγκόσμιο Δίκτυο. Η απόφαση ελήφθη στις 5 του Σεπτέμβρη στην Φιλανδία, στο 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Γεωπάρκων. Είμαστε ευτυχείς για αυτή την εξέλιξη. Οι εφήνοντες από εδώ και πέρα θα είναι μεγαλύτερες. Αποτελεί το Γεωπάρκο πλέον ένα μοχλό ανάπτυξη για την περιοχή, ένα σήμα ποιότητας και σημείο αναφοράς, το οποίο θα δώσει όθηση αφενός στην τοπική οικονομία και αφετέρου θεωρούμε ότι θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στο επίπεδο του τουρισμού στην περιοχή μας. Για ό,τι θέλετε σαν λεπτομέρειες, σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία, μπορούμε να σας απαντήσουμε. Κύριε Περάκη, το Γεωπάρκο Σιτίας πέρασε μια πολύ δύσκολη αξιολόγηση από ό,τι φαίνεται και πώς είναι να αντιμετωπίζεις τόσο εξειδικευμένους επιστήμονες σε ένα συνέδριο τόσο υψηλού επίπεδου, το οποίο κρίνει το Γεωπάρκο το δικό μας σε σχέση με την όλη εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα ευρωπαϊκά γεωπάρκα. Πώς ήταν η εμπειρία λοιπόν της Φιλανδίας και πόσο μας αντιμετώπισαν οι ξένοι ως αίτηση? Είπαμε ότι το Γεωπάρκο της Σιτίας, για να φτάσουμε στο στάδιο να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη που είχαμε και η αίτηση που κάναμε να εγκριθεί τελικά από το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Δίκτυο, πέρασε πάρα πολλά χρόνια. Σκληρή δουλειά, προετοιμασία πολύ, για να είμαστε καθόλου έτοιμοι για να υποβάλουμε την αίτηση. Στο συνέδριο ουσιαστικά ήρθε να επικυρώσει στην ουσία η Επιτροπή, δηλαδή, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση, να επικυρώσει την ήδη καλή αξιολόγηση που έχει γίνει από τους δύο εμπειρογνώμονες της UNESCO και του Ευρωπαϊκού Δικτύου στη Σιτία. Δηλαδή, όλη η δουλειά ουσιαστικά είναι εδώ, όταν ήρθαν οι δύο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξέτασαν το φάκελο της αίτησής μας. Είδαν δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία εμείς λέμε ότι έχει το γεωπάρκο, το βαθμολόγησαν και από εκεί πέρα εισηγήθηκαν θετικά ή αρνητικά, δεν ξέραν μέχρι την ώρα που φτάσαμε στη Φιλανδία, κατά πόσο θα περάσει το γεωπάρκο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πέρασε με πάρα πολύ ευκολία, με πάρα πολύ καλά σχόλια από όλους τους αξιολογητές. Άρα έχουμε πλέον πιο μεγαλύτερη ευθύνη, όπως είπε και προηγουμένως ο Πρόεδρος, για τη συνέχεια, για το τι θα κάνουμε συνέχεια στην πορεία για το Γεωπάρκο. Το συνέδριο ήταν μια πολύ καλή εμπειρία καταρχήν για όλους μας, γιατί δίνεται ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δουλειές που έχουν γίνει από άλλα γεωπάρκα που έχουν μεγάλη προϊστορία, εδώ και 15-20 χρόνια περισσότερα. Βλέπουμε πώς λειτουργούν, τι εφαρμόζουν στον τομέα του τουρισμού, τι κάνουν με κάποια προγράμματα ιδιαίτερα για να δείξουν γεωτόπους, το φυσικό τους περιβάλλον. Μας δίνει δηλαδή ευκαιρία να γνωρίσουμε και καταρχήν ανθρώπους από το Παγκόσμιο Δίκτυο και να έρθουμε σιγά σιγά να πούμε στην οικογένεια αυτή το γεωπάρκο. Από τη δικιά μας τη μεριά είχαμε παρουσίαση με πόστερ, γιατί τα προηγούμενα δύο συνέδρια είχαμε κάνει την παρουσίαση του γεωπάρκου. Μοίρασαμε φυλάδια φυσικά στο ενημερωτικά για το γεωπάρκο της Σιτίας. Πάντως, μια γενική τελικό συμπέρασμα από το τρίμερο αυτό στη Φιλανδία είναι ότι η εικόνα που μας έδωσαν οι αξιολογητές και όλοι όσοι μιλήσαμε μαζί τους είναι ότι η Σιτία έχει όλα τα δεδομένα και όλα τα εφόδια να έχει ένα βιώσιμο και λειτουργικό γεωπάρκο. Που αυτό σημαίνει ότι θα μας γίνουν κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν στην αξιολόγηση, θα πρέπει να βελτιωθούμε. Θα έχουμε συνεχή παρακολούθηση από το δίκτυο, κάθε εξάμηνο θα κάνουμε αναφορές και μετά από τόσα χρόνια φυσικά θα έχουμε τη μεγάλη αξιολόγηση πάλι εδώ για το γεωπάρκο. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι μετά από τόσα χρόνια θα περιμένουμε για να κάνουμε πάλι κάτι. Θα πρέπει όλο αυτό το διάστημα να αποδείξουμε ότι όχι τυχαία μπήκαμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Δικτύων Γεωπάρκων. Πόσα γεωπάρκα υπάρχουν στην Κρήτη? Στην Κρήτη υπάρχουν δύο. Στην Ελλάδα υπάρχουν τώρα με το δικό μας είναι 5. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε άλλη μια υποψηφιότητα από την Ελλάδα, το Γεωπάρκο των Βρετανών, το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να περάσει φέτος και θα υποβάλει πάλι αίτηση μετά από 2 χρόνια, όπως το ζητήθηκε από το δίκτυο. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πέρασε και το αντίστοιχο
γεωπάρκο του Τροόδους, δηλαδή το έργο που είχαμε κάνει μαζί, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος, που είχε γίνει το Ιντερεκ, που ήταν και η βάση δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα από το όνομά του. Αλλά υπήρχε το πρόγραμμα, σαφώς δεν μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για γεωπάρκο. Πέσαν αρκετά χρήματα στην περιοχή, φτιάχτηκαν υποδομές. Προετοιμάσαμε το έδαφος λοιπόν για να υποβάλουμε το αίτημα και εμείς και οι Κύπροι και οι Κύπροι. Και εμείς περάσαμε με μεγάλη ευκολία από την αξιολόγηση. Ευκολία είναι σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί για να περάσει αυτή με τόση ευκολία που λέμε τώρα, χρειάζεται πάρα πολύ να έχει προετοιμάσει τη δουλειά σου τα προηγούμενα χρόνια, όσο γίνεται καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, τα ωφέλη τα οποία θα αποκομίσει η Δία με το γεωπάρκο, ποια είναι τελικά, ή μόνο το όνομα είναι το κέρδος μας από την όλη ιστορία? Στο χέρι μας είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το brand name που έχει δημιουργηθεί για την περιοχή της Ιππίας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα από τα 68-69 μάλλον πλέον ευρωπαϊκά γεωπάρκα. Οπότε είμαστε πλέον ένα αστεράκι στο χάρτη της Ευρώπης όσον αφορά τον γεωτουρισμό και τον οικοτουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπα και πριν, να το χρησιμοποιήσουμε σαν σήμα ποιότητας, προκειμένου η Ιππία να ακούγεται και να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και όσον αφορά το γεωτουρισμό και τον οικοτουρισμό. Οι ενδείξεις που έχουμε από άλλες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Γεωπάρκων είναι θετικές όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Υπάρχει γεωμετρική πρόοδος ετήσια στην αύξηση των επισκεπτών σε αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε το ηθικό, αν θέλετε, βάρος και την ευθύνη να χρησιμοποιήσουμε αυτό το brand name προκειμένου να βγάλουμε από την όποια εσωστρέφεια βρίσκεται η περιοχή μας. Θα μας δώσει λοιπόν τη δυνατότητα να είμαστε περισσότερο εξωστρεφείς. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Δεν θα μείνουμε απραγείς όσον αφορά το επόμενο διάστημα. Δεν θα μείνουμε μόνο στο κομμάτι της απόκτησης του ονόματος γεωπάρκου. Θα πληροφορηθείτε για τα επόμενα σχέδια του στρατηγικού σχεδιασμού που ετοιμάζουμε σε επόμενο διάστημα. Οφείλω να πω ότι η προσπάθεια όλη αυτή ξεκίνησε το 2009 για να γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή επί της δημαρχίας του κ. Περάκη στον Δήμο Ιτάνου. Έκανα ένα λάθος βέβαια, ναι. Επί της δημαρχίας κ. Περάκη, το 2009 έγινε, υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιτάνου προκειμένου να γίνει η αίτηση. Το στήριξε πάρα πολύ η δημαρχία του κ. Χαρτινάκη και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με επί δημαρχίας κ. Πατεράκη πλέον στο διευρυμένο κρατικό Δήμο Ιππίας. Το Νοέμβριο του 2014 υποβλήθηκε η πρόταση από το ΔΚΑΣ, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης και επικεφαλής εταίρος του διεθνοριακού προγράμματος Ιντερεκ, που όπως ακούσατε και πριν από τον κύριο Περάκη, το Βαγγέλη πλέον, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό στην συνεργασία με την Κύπρο, με το όρος Τρόοδος. Και καταλήξαμε σήμερα να είμαστε πλέον ένα μέλος της παγκόσμιας οικογένειας και της Ευρωπαϊκής των γεωπάρκων. Προσωπικά ευχαριστώ τον Βαγγέλη τον Περάκη για την προσπάθεια που καταβάλει. Όλο αυτό το αποτέλεσμα δεν θα ήταν εφικτό αν δεν προσπαθούσαν λίγοι άνθρωποι, με τα λίπη μου το λέω, λίγοι άνθρωποι, και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά του Δήμου να διαθέτει περισσότερο προσωπικό. Αποτέλεσε προσωπικό στοίχημα και δικό μου, αλλά και του Συμβουλίου του ΔΟΚΑΣ. Ήταν μια υποχρέωση την οποία έπρεπε να τη φέρουμε εις πέρας, διότι μέσα από αυτές τις δράσεις δημιουργείται όραμα αναπτυξιακού για την περιοχή.